Καλησπέρα ξανά και από μένα. Είπαμε πολλά ευχαριστώ το πρωί. Ευχαριστώ που έχουμε αυτό το τραπέζι. Έχει δίκιο η κυρία Παπαδάτου. Η συζήτηση για την ανακουφιστική φροντίδα και για την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα ζεσταίνεται με τον καιρό και ζεσταίνεται και στη χώρα μας. Και αυτό γιατί αναγνωρίζονται πια και καταγράφονται οι ανάγκες για ανακουφιστική φροντίδα. Ξέρουμε σήμερα ότι περίπου 4 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο έχουν διεθνώς ανάγκη για ανακουφιστική φροντίδα. Και από αυτά τα παιδιά, ένα 5% διεθνώς είναι παιδιά με καρκίνο. Ενδεχομένως, στο δυτικό κόσμο που εκλείπουν άλλα χρόνια νοσήματα, αυτό το ποσοστό είναι και πολύ μεγαλύτερο. Και έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στην ανακουφιστική φροντίδα και την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα τα τελευταία χρόνια. Έχει καθοριστεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πολύ νωρίς η ανάγκη ενσωμάτωσής της στην παιδιατρική ογκολογία. Έχει αναγνωριστεί ως δικαίωμα από το 2014. Έχουν γραφτεί πρότυπα, έχουν αναθεωρηθεί πρότυπα. Παρ' όλα αυτά, στην παιδιατρική ογκολογία πάμε καλά, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Σήμερα, περίπου τα μισά παιδιά με καρκίνο δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας και από αυτά που έχουν πρόσβαση, περίπου τα μισά παραπέμπονται μόνο στο τέλος της ζωής τους. Και μόνο το 5% των παιδιάτρων ογκολόγων, λέει η βιβλιογραφία, ασχολούνται ενεργά με την οργάνωση ενός πλάνου φροντίδας στο τέλος της ζωής. Ποια μπορεί να είναι τα εμπόδια στην ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας στην παιδιατρική ογκολογία? Σίγουρα μας λείπει η εκπαίδευση, μας λείπουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές ανακουφιστικής φροντίδας. Σε άλλες χώρες λιγότερο, σε άλλες περισσότερο, μπορεί να λείπουν πόροι, μπορεί να λείπει πρόσβαση σε φάρμακα όπως το οπιοειδή. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι ότι υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη της ανακουφιστικής φροντίδας. Είναι κάτι που το κάνουμε μόνο οι παιδίατροι ογκολόγοι και το κάνουμε καλύτερα από όλους. Και είναι κάτι που και στην κοινή γνώμη, αλλά και στον ιατρικό κόσμο, έχει σχετιστεί και έχει στιγματιστεί με το θάνατο. Είναι μόνο η φροντίδα που παρέχεται λίγο πριν το παιδί πεθάνει. Άρα, όταν μιλάμε για ανακουφιστική φροντίδα, μιλάμε για παραίτηση από τη ζωή. Στα πλαίσια του να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και αυτές οι προκαταλήψεις, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας συνέστησε μια ομάδα εργασίας για την ανακουφιστική φροντίδα και κάνει ένα κάλεσμα για τα επόμενα χρόνια για το πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Είμαστε τυχεροί που σε αυτή την ομάδα και στη συγγραφική ομάδα του άρθρου που βλέπετε στη διαφάνεια συμμετέχει μια δική μας Ελληνίδα μαμά παιδιού με καρκίνο, η Γεωργία Κόκκινου, η αντιπρόεδρος της Φλόγας. Και με αυτή τη λογική του πώς παιδιατρική ογκολογία και ανακουφιστική φροντίδα πάνε μαζί, είμαστε εδώ σήμερα μαζί με την Ατάσα, γιατί είτε η παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα παρέχεται στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι, οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους είναι κοινές, η φροντίδα έχει μία συνέχεια και αυτή η συνέχεια δημιουργεί ασφάλεια στις οικογένειες, δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντί μας, αλλά δημιουργεί και μια ασφάλεια σε εμάς όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να μοιραστούμε τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαχείριση σύμπλοκων συμπτωμάτων και καταστάσεων που προκύπτουν στα παιδιά μας. Σήμερα, λοιπόν, θα πούμε καταρχήν λίγα πράγματα για τις βασικές αρχές της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας. Θα μιλήσουμε για τη διαχείριση των πιο συχνών συμπτωμάτων που προκύπτουν στο τέλος της ζωής, για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε και να προετοιμάσουμε την οικογένεια, για τις δυσκολίες της εφαρμογής ανακουφιστικής φροντίδας στο νοσοκομείο ή στο σπίτι και ελπίζουμε να καταφέρουμε να καταλήξουμε στο πώς θα κάνουμε τις δυσκολίες προκλήσεις για καλύτερη εφαρμογή της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στην παιδιατρική ογκολογία. Και να θυμίσουμε λίγο τι είναι η παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα. Είναι η ολιστική φροντίδα που στόχο έχει την κάλυψη των οργανικών, ψυχικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών των παιδιών και εφήβων που πάσχουν από μια απειλητική ή περιοριστική για τη ζωή τους κατάσταση, είτε βρίσκονται στο τελικό στάδιο του νοσήματός τους. Ενώ περιλαμβάνει στη φροντίδα της και τη στήριξη της οικογένειας και των υπόλοιπων σημαντικών προσώπων στη ζωή ενός παιδιού.
Και όταν λέμε για απειλητική για τη ζωή κατάσταση υγείας, αναφερόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου είναι υψηλός, ωστόσο υπάρχει και η πιθανότητα επιβίωσης μέχρι και την ενηλικίωση. Περιοριστική είναι η κατάσταση υγείας στην οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία και ο πρόωρος θάνατος είναι αναμενόμενος και το τελικό στάδιο όπου ο θάνατος του ασθενή μας είναι αναπόφευκτος. Όσον αφορά τις βασικές αρχές ανακουφιστικής φροντίδας, η παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα προάγει και βελτιώνει την ποιότητα ζωής, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του, παρουσιάζοντας με ειλικρίνεια και σαφήνεια τις επιλογές φροντίδας, σεβόμενοι τις επιθυμίες του παιδιού και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει τελικά θετικά στην πορεία ενός νοσήματος. Επιβεβαιώνει τη ζωή, αναγνωρίζει ωστόσο και το θάνατο ως μια φυσιολογική διεργασία, χωρίς να επιδιώκει να τον επιταχύνει, αλλά ούτε και να τον αναβάλει. Δημιουργείται έτσι ένα υποστηρικτικό σύστημα βοήθειας των παιδιών με απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, νοσήματα, με στόχο να ζήσουν όσο γίνεται πιο δραστήρια μέχρι και το τέλος της ζωής τους. Ενώ στο υποστηρικτικό πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ότι συμμετέχουν, φροντίζουμε και τις οικογένειες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα τα οποία καλούνται να διαχειριστούν στην όλη την πορεία ενός χρόνου νοσήματος και τους να τους προετοιμάσει για την απώλεια του παιδιού τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ανακουφιστική φροντίδα δεν αφορά μόνο το τελικό στάδιο και μπορεί να εισαχθεί από τη στιγμή της διάγνωσης. Είναι δηλαδή, μπορεί να είναι εφαρμόσιμη σε όλη την πορεία μιας νόσου, σε συνδυασμό και με άλλες θεραπείες που στοχεύουν στην επιμήκυνση της ζωής, ενώ στην ανακουφιστική φροντίδα συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι εξετάσεις θεματολογικές και απεικονιστικές που θα βοηθήσουν εμάς ως επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπλοκές τις οποίες προκύπτουν, τα σύμπλοκα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς μας και να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ενώ αφού μιλάμε για ανακουφιστική φροντίδα και για ολιστική προσέγγιση, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό παρά μόνο με διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των αναγκών τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών. Και μιλούμε για ανακουφιστική φροντίδα. Δεν μιλούμε για παρηγορητική, γιατί δεν είμαστε εκεί να παρηγορήσουμε και να κρατήσουμε το χέρι των παιδιών, ούτε των παιδιών ούτε των οικογενειών τους. Η ετυμολογία προέρχεται από τη λέξη pallium, τη μάσκα, το μανδύα, που στόχο έχουμε ουσιαστικά την κάλυψη των επιδράσεων που μπορεί να έχει μια ανίατη νόσος και να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους ασθενείς που δεν μπορούν από τη θεραπευτική ή ιατρική να βοηθηθούν προς την ίαση, να προάγουμε όμως μια ζωή με αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Όσον αφορά τις βαθμίδες της ανακουφιστικής φροντίδας, είναι τρεις. Είναι η βασική, η ειδική και η εξειδικευμένη. Η βασική παρέχεται σε όλους τους ασθενείς από επιστήμονες που έχουν επιμορφωθεί στις θεμελιώδεις αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας. Η ειδική παρέχεται σε ασθενείς που πάσουν από μία ανίατη νόσο, από μία απειλητική για τη ζωή κατάσταση υγείας, αλλά από επαγγελματίες υγείας όπου η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας τους. Ενώ η εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα παρέχεται στο πλαίσιο μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς που πάσουν από απειλητικά για τη ζωή νοσήματα και από επαγγελματίες υγείας όπου η ανακουφιστική φροντίδα αποτελεί το βασικό αντικείμενο της εργασίας. Όσον αφορά τις μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τουλάχιστον ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό, επίσης είναι τρεις. Είναι οι μονάδες εντός του νοσοκομείου, όπου είναι τμήματα διασυνδεδεμένα με άλλα τμήματα είτε ανεξάρτητα και οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται εκεί συμμετέχουν και στις επιτροπές ηθικής και διοντολογίας των νοσοκομείων. Είναι οι ξενώνες που προσφέρουν διαστήματα ξεκούρασης για την οικογένεια και το παιδί με διάφορες δραστηριότητες, έτσι ώστε η παραμονή του παιδιού εκεί να γίνεται και πιο ουσιαστική και ευχάριστη. Και τέλος, οι υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας, όπου εκεί οι κύριοι φροντιστές είναι οι γονείς, με την υποστήριξη φυσικά του εξειδικευμένου προσωπικού της διεπιστημονικής ομάδας και δίνεται 24 ώρες διαθεσιμότητα 365 μέρες το χρόνο. Στη χώρα μας, η μοναδική υπηρεσία παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η υπηρεσία της Μέριμνας, που είναι μια υπηρεσία κατοίκων φροντίδας. Τα συμπτώματα στο τέλος της ζωής παιδιών με καρκίνο τα γνωρίζουμε όλοι, τα βλέπετε στη διαφάνεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τι λένε οι γονείς για το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Φαίνεται λοιπόν ότι από μελέτες και παλιότερες αλλά και πιο σύγχρονες ότι δεν τα καταφέρνουμε πάντα πολύ καλά να ανακουφίσουμε τα παιδιά. Πάνω από 90% των γονιών ανέφεραν ότι τα παιδιά τους είχαν ένα βασανιστικό σύμπτωμα στο τέλος της ζωής και για κάποιους άλλους αυτά ήταν περισσότερα, 3 ή 5 συμπτώματα. Στον πόνο τα καταφέρνουμε στο 27% των ασθενών και στη δύσπνοια στο 16%.
Και όταν τους ρωτούν γιατί νομίζουν ότι συμβαίνει αυτό ή πότε συμβαίνει αυτό, όταν οι επαγγελματίες υγείας δεν εμπλεκόμαστε τόσο ενεργά όσο θα ήθελαν στη φροντίδα τους. Ο πόνος είναι ένα από τα πιο δύσκολα συμπτώματα στην αντιμετώπιση τους. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια φυσιολογική απάντηση του οργανισμού σε ένα βλαφτικό ερέθισμα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, δεν είναι ένας νευρικός δρόμος, ένας νευρικός μονόδρομος. Είναι σύνθετο φαινόμενο, σχετίζεται με βιολογικούς, συναισθηματικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς παράγοντες. Και το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πόνος είναι ό,τι ο ασθενής λέει ότι είναι. Αν ο ασθενής πονάει, πονάει. Και ο πόνος δεν είναι ένας. Αυτή η μεγάλη κυρία της ανακουφιστικής φροντίδας, η Σίσλι Σόντερς, εισήγαγε το 1984 την έννοια του ολικού πόνου. Ο πόνος, λοιπόν, είναι διαφορετικός από το υποφέρειν, είναι το αγγλικό pain και suffering. Ο πόνος έχει σωματική διάσταση, έχει ψυχολογική διάσταση, κοινωνική διάσταση, πνευματική διάσταση. Και κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον πόνο αν δεν λάβει υπόψη του όλες τις διαστάσεις του πόνου και όλες τις εμπειρίες πόνου που κουβαλάει ήδη το άτομο που πονά. Και πότε αξιολογούμε τον πόνο? Όταν η κλινική κατάσταση και η θεραπεία είναι αποδεδειγμένα συνυφασμένα με τον πόνο. Αν το παιδί μας παραπονιέται ότι πονάει ή αν οι γονείς ή εμείς παρατηρούμε ότι υπάρχει περίεργη συμπεριφορά. Και είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούμε τον πόνο συστηματικά και καθημερινά, καθώς και σε σημαντικές χρονικές στιγμές, όπως για παράδειγμα όταν κάνουμε αλλαγή της αναλγητικής μας αγωγής για να δούμε κατά πόσο είμαστε αποτελεσματικοί ή όταν γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει μια επώδυνη παρέμβαση. Και είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε πάντα τη συγκεκριμένη μέθοδο στο ίδιο παιδί, τις κλίμακες του πόνου. Και επίσης πολύ σημαντικό όλοι οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα παιδιών που παρούν να παρουσιάζουν πόνο, να μπορούν να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τις κλίμακες αυτές, αλλά και να εκπαιδεύουν τους φροντιστές για τη χρήση των κλιμάκων. Γιατί οι κλίμακες αξιολόγησης του πόνου υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα παιδιά κάθε ηλικίας. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εκπαιδευτούμε. Φαίνεται εδώ πέρα η Διεθνής Κλίμακα Αξιολόγησης του Πόνου, η οποία βάζει μαζί την κλίμακα βασισόμενη στην έκφραση του προσώπου με το χάρα και με τις διαβαθμίσεις που χρησιμοποιείται στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, όπου 0 είναι η απουσία πόνου και 10 ο μέγιστος πόνος, και χρησιμοποιείται στα παιδιά τα οποία γνωρίζουν τον αριθμό και τη σημασία των αριθμών. Οι κλίμακες αξιολόγησης του πόνου είναι πολλές. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε με αυτό. Θέλουμε να τονίσουμε την σημασία ύπαρξης και χρήσης τους από εμάς τους επαγγελματίες υγείας. Και να πούμε ότι υπάρχουν κλίμακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε παιδιά που δεν έχουν λεκτική επικοινωνία, που έχουν χάσει την λεκτική τους επικοινωνία στην πορεία του νοσήματός τους. Και κλίμακες επίσης, οι οποίες μπορούν να γίνουν και λίγο πιο ευχάριστες στην αξιολόγηση του πόνου από τα παιδιά, όπως η χρωματική κλίμακα Έλαντ, η οποία χρωματίζει το παιδί το σημείο που πονάει με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με την ένταση του πόνου και τις χρωματικές επιλογές τις κάνει το παιδί. Και όταν αποφασίζουμε να χορηγήσουμε αναλγητικά, να χορηγήσουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να πηγαίνουμε με βάση τον κανόνα χορήγηση των αναλγητικών. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούμε τα αναλγητικά μας, τα παυσίπονα, σύμφωνα με την κλίμακα παυσιπόνων, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και όχι PRN και μόνο επί πόνου. Από την πιο αποτελεσματική οδό χορήγησης, επιλέγοντας και τη λιγότερο επώδυνη για τον ασθενή μας, αποφεύγοντας δηλαδή τις ενδοφλέβειες και ενδομυϊκές χορηγήσεις αναλγητικών φαρμάκων και κάνοντας πάντα εξατομικευμένη φροντίδα και δίνοντας το πιο σωστό φάρμακο για το κάθε παιδί. Ο πόνος δεν είναι ένας, ούτε ο σωματικός πόνος στον καρκίνο είναι ένας. Μπορεί να είναι οξύς, μπορεί να είναι χρόνιος, συνεχής υπαροξυσμικός, να είναι σπλαχνικός, να είναι σωματικός, να είναι νευροπαθητικός. Και κάθε τύπο πόνου μπορούμε να τον στοχεύσουμε με διαφορετικά φάρμακα. Έχουμε τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα οπιοειδή, αλλά έχουμε και τα στεροειδή. Έχουμε τα φάρμακα για τον νευροπαθητικό πόνο, τα διφοσφωνικά για τον οστικό πόνο. Κάποιες παρεμβάσεις επεμβατικές για τον ανθεκτικό πόνο και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
Και όλα αυτά και οι συνδυασμοί μεταξύ τους κάνουν τα σκαλιά της κλίμακας του πόνου λίγο περισσότερα από το μύστερο ειδή οπιοειδή και μπορεί κανείς να ανεβοκατεβαίνει αυτά τα σκαλιά ανάλογα με την ένταση του πόνου. Ενδεχομένως, οι συνδυασμοί φαρμάκων να μειώνουν την ανάγκη για οπιοειδή. Παρόλα αυτά, τα οπιοειδή αποτελούν το βασικό όπλο στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου στα παιδιά. Παρόλο λοιπόν που αποτελούν το βασικό όπλο στην φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, υπάρχουν κάποιοι μύθοι οι οποίοι σχετίζονται γύρω από τα οπιοειδή, όπως για παράδειγμα ότι η έναξη των οπιοειδών σημαίνει πως ο θάνατος πλησιάζει ή ότι μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση, προκαλούν καταστολή του κέντρου της αναπνοής και μπορεί να επισπεύσουν έτσι τον θάνατο. Ωστόσο, από μελέτες έχει φανεί και στην εμπειρία μας στην κλινική πράξη ότι σε συμπτωματικούς ασθενείς τελικού σταδίου οι κατάλληλες δεθισμένες δόσεις, αν και υψηλές, δεν προκαλούν εξάρτηση και είναι απίθανο να καταστήλουν την αναπνοή, εάν και εφόσον ξεκινήσουμε με τις κατάλληλες δόσεις, με χαμηλές δόσεις και σταδιακά αυξάνουμε την χορήγηση ανάλογα με το βαθμό αναλγησίας που έχουμε επιτύχει. Έχουν πολύ σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες είναι πολύ σημαντικό να τις γνωρίζουμε για να μπορούμε να προλαβαίνουμε τα ανεπιθύμητα συμπτώματα τα οποία προκαλούν. Τα διαθέσιμα οπιοειδή στη χώρα μας, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούμενα στην παιδιατρική ογκολογία, είναι η τραμαδόλη, η μορφίνη, η φεντανίλη και η οξικοδόνη. Ωστόσο, η μορφίνη παραμένει το πρώτης γραμμής οπιοειδές αναλγητικό. Και με αυτή την πλούσια διαφάνεια δεν θα σας κουράσουμε τις δόσεις. Ωστόσο, αυτό που θέλαμε να δείξουμε είναι ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν τα δεδομένα που μπορούμε να δούμε από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, είτε από την ενδοφλέβη είτε από τη στόματος χορήγηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις δυσάρεστες ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών και να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να μειώσουμε δηλαδή την ένταση του πόνου στα παιδιά μας. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι τα οπιοειδή δεν έχουν ανώτερη δόση. Δεν υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο οροφής. Η δόση τους ρυθμίζεται μόνο από την αποτελεσματικότητά τους και την εμφάνιση μη αντιμετωπίσιμων επιπλοκών. Ανώτερη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δόση η οποία παράγει μη ανεκτές ανεπιθύμητες ενέργειες, χωρίς να έχει επιπλέον όφελο στη ρύθμιση του πόνου. Ενώ είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες, ατομικές ιδιαιτερότητες στην ευαισθησία, στην ανοχή, καθώς επίσης και ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ηλικία και τις συνοσηρότητες που μπορούν να υπάρχουν στα παιδιά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική η τυπλοποίηση της δόσης ανάσθενη και η τακτική επανεκτίμηση και αναπροσαρμογή της δόσης ανάλογα με το αποτέλεσμα και τη διαχείριση του συμπτώματος του πόνου. Πρέπει να έχουμε στο νου μας μια παρέμβαση για κάθε ανεπιτίμητη ενέργεια, υπακτικά για τη δυσκυλιότητα, αντιεμετικά για την αυτεία, αντισταμινικά για τους κνησμούς. Ενδεχομένως οι ασθενείς μας που παίρνουν οπιοειδή θα χρειαστούν έναν ουροκαθετήρα. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από το κεντρικό νευρικό είναι σπάνιες. Μπορεί να αντιστραφούν με μείωση της δόσης των οπιοειδών και σπάνια με χορήγηση αναστολέων οπιοειδών σε μικρές δόσεις ή με αλλαγή οπιοειδούς σε ένα άλλο οπιοειδές με βάση την ισοδύναμη κλίμακα των οπιοειδών. Φοβόμαστε την καταστολή της αναπνοής, φοβόμαστε το delirium, όμως η πιο συχνή και βασανιστική παρενέργεια των οπιοειδών είναι η δυσκυλιότητα. Πέρα από τα φάρμακα, επιβαρύνεται από συνθήκες όπως η αφυδάτωση, μεταβολικά αίτια. Οι ασθενείς μας δεν τρώνε πολύ, δεν κινούν πολύ, δεν έχουν καλή κινητικότητα του εντέρου. Προκαλεί πολύ βασανιστικά συμπτώματα. Μπορεί να προκαλέσει μέχρι απόφραξη του εντέρου, επιδεινώνει άλλα πολύ βασανιστικά συμπτώματα όπως είναι η δύσπνοια. Γι' αυτό έχει σημασία να είμαστε σε γρήγορση και αν μπορούμε να χορηγούμε προφυλακτικά τα υπακτικά με την έναρξη της χορήγησης των οπιοειδών. Πέρα από τα φάρμακα, υπάρχουν οι μη ψυχοφαρμακευτικές παρεμβάσεις στη διαχείριση του πόνου, ψυχολογικές τεχνικές απόσπασης, παιχνίδι, φυσικοθεραπευτικές τεχνικές. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο και του πιάνουμε το χεράκι για να ξεχαστεί. Έχει αποδειχτεί πια από την παθοφυσιολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος ότι εκτός από την ανιούσα οδό του πόνου, που μεταφέρει ένα νευρικό ερέθισμα από την περιοχή που πονάει στον εγκέφαλο, υπάρχει μια κατιούσα ρυθμιστική οδός του πόνου, η οποία άλλοτε ενισχύει και άλλοτε αναστέλει τον πόνο. Σε αυτήν την οδό μπορούν να δρουν τα οπιοειδή, σε αυτήν την οδό δρουν και οι μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις.
Τις κάνουμε αφού συνεννοηθούμε με το παιδί, αφού το θέλει, με τη συμμετοχή της οικογένειας και εκπλησόμαστε κι εμείς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι για το παιδί και την οικογένεια μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά σε μια ώρα παιχνιδιού, πολύ περισσότερα από ότι σε ένα χρόνο συζήτησης μαζί τους. Η δύσπνοια ορίζεται από την Αμερικάνικη εταιρεία Θώρακα ως μια υποκειμενική εμπειρία δυσφορίας στην αναπνοή, η οποία αποτελείται από ποιοτικώς διαφορετικά αισθήματα ποικίλης εντάσεως. Αφού είναι το δεύτερο σε συχνότητα σύμπτωμα μετά τον πόνο, στο τέλος της ζωής των παιδιών με καρκίνο και εμφανίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 50% των ασθενών μας σχεδόν τον τελευταίο μήνα και το 24% των παιδιών τις τελευταίες 72 ώρες της ζωής. Ενώ αναφέρεται ότι είναι το πιο τρομακτικό σύμπτωμα τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους. Τα είτε είναι πολλά, ποικίλα, από το αναπνευστικό, όπως είναι λοιμώξεις, πρωτοπαθής ή μεταστατική όγκη του πνεύμονα, πνευμονική εμβολή, αίτια από το καρδιαγγειακό, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, σύνδρομο απόφραξης ανόκυλης φλέβας, μεταβολικά αίτια, όπως η ανεμία που πολύ συχνά εμφανίζεται στους ασθενείς μας και ειδικά στο τελικό στάδιο, αίτια από το θωρακικό κλωβό, όπως νευρομυϊκά, ορογονίτιδες, πνευμοθώρακας, από το γαστεντερικό, από το κεντρικό νευρικό σύστημα με τους όγκους εγκεφάλου και συμμετέχουν και εδώ πέρα τα ψυχοσωματικά, όπως ο πόνος, το άγχος και η αγωνία θανάτου. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει δυσκολία στην αξιολόγηση και στην αναζήτηση του ακριβούς αιτίου που προκαλεί την δύσπνοια και να θυμόμαστε ότι στα παιδιά με καρκίνο συνήθως η δύσπνοια προέρχεται από περισσότερο από ένα αίτιο. Η καλύτερη αξιολόγηση στηρίζεται στην υποκειμενική αίσθηση του ασθενή και στην κλινική εκτίμηση του επαγγελματία υγείας και όχι στη μέτρηση κορεσμού με το οξύμετρο. Γιατί κλινικά σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας μπορεί να παρουσιάσει και ένας ασθενής χωρίς να έχει πτώση του κορεσμού του λόγω του άγχους. Και έτσι λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε και το φαύλο κύκλο δύσπνοιας και άγχους, όπου η δύσπνοια είπαμε ότι είναι το αίσθημα έλλειψης του αέρα, το οποίο αυτό προκαλεί άγχος στο ασθενή και το ερώτημα αν αυτό που έχω είναι κάτι σοβαρό. Το άγχος αυτό προκαλεί σωματικές αλλαγές με ρηχές αναπνοές και σύσπαση των αναπνευστικών μυών, που αυτές οι αλλαγές επιδεινώνουν τη δύσπνοια, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται το άγχος και να προκαλείται η αγωνία θανάτου του ασθενή μας, αν θα πεθάνω. Σε όλα αυτά, στην πολυπαραγοντική αιτιολογία της δύσπνοιας, είναι πολυεπίπεδη και η αντιμετώπιση της. Είναι πολύ σημαντικό όμως να θυμόμαστε ότι οι απλές, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές στη διαχείριση του δυσάρεστου αυτού συμπτώματος. Ίσως πιο αποτελεσματικές από τα φάρμακα στη δύσπνοια. Τι χρειαζόμαστε? Έναν ήσυχο, δροσερό χώρο, ανοιχτό παράθυρο, η αίσθηση δροσερού αέρα να ακουφίζει τους ασθενείς, σωστή θέση στο κρεβάτι, ψηλά το κεφάλι ή ο πνεύμονας που πάσχει, ο πνεύμονας που δεν πάσχει να είναι ελεύθερος στη θέση στην αναπνοή. Μεγάλη σημασία έχει η αναπνευστική υγιεινή και η φυσικοθεραπεία του αναπνευστικού συστήματος. Αναφορικά τώρα με τα φάρμακα και τις παρεμβάσεις μας, το οξυγόνο είναι πρώτο όπλο που έχουμε όλοι μας στην αντιμετώπιση της δύσπνοιας. Με έκπληξή μου, ετοιμάζοντας αυτή την ομιλία, είδα ότι η αποτελεσματικότητά του αμφισβητείται πάρα πολύ. Μελέτες σε ενήλικες λένε ότι η παροχή ειρηνικού οξυγόνου σε έναν άρρωστο με δύσπνοια τελικού σταδίου έχει την ίδια αποτελεσματικότητα στο υποκείμενο αίσθημα της δύσπνοιας με ένα μικρό ανεμιστηράκι που φυσάει οξυγόνο στο πρόσωπο. Δείχνουν οι μελέτες ότι είναι λίγο πιο αποτελεσματικό στη δύσπνοια καρδιογενούς αιτιολογίας ή στην πολύ βαριά δύσπνοια. Εκεί που είναι αποτελεσματικό είναι στη δική μας ασφάλεια, γιατί βλέπουμε μια καλύτερη τιμή στο οξύμετρο από ό,τι πριν, αλλά δεν σημαίνει ότι αλλάζει το υποκείμενο αίσθημα της δύσπνοιας. Φαίνεται επίσης ότι οι ενήλικες που πήραν ή δεν πήραν οξυγόνο στο τέλος της ζωής τους, αυτό δεν επηρέασε το χρόνο επιβίωσής του. Και προτείνεται στη βιβλιογραφία αυτό το πολύ αιρετικό, δεν ξέρω αν θα το εφαρμόζαμε ποτέ, να χορηγούμε δοκιμαστικά οξυγόνο για 48 ώρες και αν δεν βελτιώνει το υποκείμενο αίσθημα της δύσπνοιας, να σταματάμε τη χορήγησή του. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα οπιοειδή
βοηθούν πολύ στην αντιμετώπιση της δύσπνοιας, καταστέλλοντας την απάντηση του κεντρικού νευρικού στην αναπνευστική δυσχέρεια και το έργο της αναπνοής, μειώνουν τον κύκλο άγχους δύσπνοιας. Συνήθως ξεκινάμε με δόσεις περίπου στο μισό της δόσης που χορηγούμε για τον πόνο. Σε έναν ασθενή που παίρνει ήδη οπιοειδή για τον πόνο, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα 25% αύξηση. Φαίνεται επίσης ότι η συγχορήγηση αγχολητικών μαζί με τη μορφήνη μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Συστήνεται ο συνδυασμός μηδαζολάμης και μορφήνης. Στεροειδή έχουν ένδειξη μόνο σε βροχόσπασμο ή πίεση από σύνδρομο ανοκύλης και τα διουρητικά ένδειξη μόνο επί πνευμονικού ειδήματος. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι παρεμβάσεις μας μπορεί να αλλάξουν την αίσθηση του αρρώστου. Ο σκοπός τους είναι να ανακουφίσουν το αίσθημα έλλειψη αέρα, μπορεί όμως να μην αλλάξουν το αναπνευστικό pattern. Και πρέπει να είμαστε αρκετά αφιδωλοί στο τελικό στάδιο, σε παρεμβατικές πρακτικές. Οι συσκευές θετικής πίεσης αέρα μπορεί να μειώσουν το έργο της αναπνοής, αλλά είναι εξαιρετικά δυσάρεστες και έχουν ένδειξη εκεί που το αίτιο είναι αναστρέψιμο. Και παρεμβάσεις όπως ακτινοθεραπεία, ανακουφιστική, πλευροκεντήσεις, παρακεντήσεις, μερικές φορές επιδεινώνουν το σύμπτωμα ή το επανεμφανίζουν, επανεμφανίζεται το υγρό μετά την παρακέντηση και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. Πλην της δύσπνοιας υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε από το αναπνευστικό, όπως είναι ο βήχας, που αναζητούμε το υποκείμενο αίτιο και το αντιμετωπίζουμε, όπως για παράδειγμα ο βροχόσπασμος ή λίμωξη. Έχει φανεί από μελέτες ότι τα αποχρεπτικά, φρενολυτικά ή τα αντισταμινικά σκευάσματα δεν υπερέχουν σε σχέση με τα πλασίμπο, ενώ τα οπιοειδή επίσης μπορεί να βοηθήσουν στη διαχείριση του συμπτώματος του βήχα. Και να τονίσουμε εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε εμφάνιση του συμπτώματος αυτού να θυμόμαστε να ελέγχουμε τις αιτιστικές συνήθειες του ασθενή, γιατί μπορεί επεισόδια βήχα να οφείλονται σε μικροεισδροφήσεις σε ασθενείς που έχουν έκπτωση της καταποτικής τους ικανότητας. Η θορυβώδης αναπνοή είναι ένα σύμπτωμα το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλο στρες, κυρίως στο περιβάλλον και όχι στους ίδιους τους ασθενείς. Καμία φαρμακευτική μη παρέμβαση δεν φαίνεται να υπερέχει από τα πλασίμπο στη διαχείριση των εκκρίσεων και οι αναρροφήσεις φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικές για πολύ λίγο. Πολύ σημαντικό εδώ είναι η συζήτηση με τους γονείς για να τους καθησυχάσουμε ότι το σύμπτωμα αυτό δεν επιβαρύνει το παιδί, όσο έντονο και αν ακούγεται σε αυτούς. Η αιμόπτυση είναι ένα από τα πιο τρομακτικά συμπτώματα, τόσο για το παιδί και την οικογένεια, και θα τολμήσω να πω και για εμάς τους επαγγελματίες υγείας που δουλεύουμε στην ανακουφιστική φροντίδα. Είναι πιο συχνή σε ασθενείς με αιματολογικά νεοπλάσματα και διαταραχές πήξης. Πώς μπορούμε να την προλάβουμε? Πιθανά με τακτικές μεταγγίσεις αιμοπεταλίων σε παιδιά με θρομβοπενία. Ωστόσο, και εδώ πρέπει να μετρήσουμε το κόστος και το όφελος, γιατί οι συχνές μεταγγίσεις σημαίνει και συχνές μεταφορές των παιδιών στο νοσοκομείο, που ειδικά στο τελικό στάδιο μπορεί να μειώνει την ποιότητα ζωής των παιδιών. Το τρανεξαμικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση της οξείας αιμόπτυσης, όπως μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι μπόλους δόσεις αγχολητικού και οπιοειδούς. Στην περίπτωση που εμείς ως επαγγελματίες υγείας γνωρίζουμε ότι ο ασθενής μας μπορεί να παρουσιάσει επεισόδιο αιμόπτυσης, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε και να προετοιμάσουμε το περιβάλλον και να υπάρχουν όσο αστείο και σας φαίνεται σκουρόχρωμες πετσέτες πλησίων του ασθενή μας, έτσι ώστε αν τυχόν και κληθούμε να διαχειριστούμε επεισόδιο αιμόπτυσης, η εικόνα του αίματος να μην είναι τόσο έντονη τόσο και για εμάς, όσο και κυρίως για τους γονείς και για το παιδί. Ενώ ενδοσκοπικές και χειρουργικές παρεμβάσεις, καλό θα ήταν να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης ως επιλογές στη φροντίδα του ασθενή μας, μόνο εάν τα παιδιά έχουν αυξημένο προσδόκιμο και όχι στο τελικό στάδιο. Ένα άλλο τρομακτικό σύμπτωμα στο τέλος της ζωής είναι οι σπασμοί, ειδικά όταν συμβαίνουν στο σπίτι. Είναι συχνότερο σύστημα σε ασθενείς με όγκους εγκεφάλου. Πάνω από το 1/4 των ασθενών θα εμφανίσουν σπασμού σε κάποιο σημείο της πορείας της αρρώστιας και καθώς προχωράει η αρρώστια μπορεί να είναι συχνότερη και να είναι σημάδι επιδείνωσης. Σκοπός μας είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι είναι να ελέγξουμε τους σπασμούς προσπαθώντας όσο το δυνατόν να κρατήσουμε τον ασθενή μας σε εγρήγορση και με καλό επίπεδο συνείδησης. Στη βιβλιογραφία δεν φαίνεται να αποδεικνύεται ότι η προληπτική χορήγηση αντιεπιληπτικών σε ένα παιδί με όγκο εγκεφάλου που δεν έχει κάνει σπασμούς και είναι σε πρόοδο νόσου μπορεί να προλάβει το επεισόδιο.
Από αυτούς που έχουν ιστορικό και παίρνουν φάρμακα, το καλύτερο προφίλ αποτελεσματικότητας και τοξικότητας έχει το κέπρα, η λεβετεραστάμι. Σε ένα οξύ επεισόδιο, είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι, το καλύτερο μας όπλο είναι η μηδαζολάμη, η οποία μπορεί να χορηγηθεί και από το στόμα και σε υπόθετο και υποδόρια και ενδοφλέβια. Χρησιμοποιούμε άλλα φάρμακα σε ανθεκτικούς σπασμούς και σε πολύ λίγες περιπτώσεις, στο τέλος της ζωής, όταν έχουμε ένα ανθεκτικό στάτους, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε το παιδί σε φαρμακευτική καταστολή τελικού σταδίου. Φαρμακευτική καταστολή τελικού σταδίου, λοιπόν, έχει ενδείξεις όταν έχουμε σύμπλοκα, βασανιστικά συμπτώματα στο τέλος της ζωής, τα οποία είναι ανθεκτικά σε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ή θεραπεία. Όπως είναι ο πόνος, η δύσπνοια και το στάτους επιλέγησης που ανέφερε η Ελένη πριν από λίγο. Και όταν το εκτιμόμενο προσδόκιμο ζωής είναι λίγες μέρες. Η μηδαζολάμη είναι το φάρμακο εκλογής. Ωστόσο, όταν μιλάμε για φαρμακευτική καταστολή, προκύπτουν και ηθικά ζητήματα, τα οποία είναι σημαντικό να συζητήσουμε, αν είναι ευθανασία, αν επιταχύνει το θάνατο, και πρέπει να είναι μία απόφαση την οποία καλούμαστε να λαμβάνουμε από κοινού μαζί με τη θεραπευτική ομάδα, τους γονείς και ιδανικά όπου είναι αυτό εφικτό και το παιδί. Και αν οι γονείς αποφασίσουν ότι δεν θέλουν τη φαρμακευτική καταστολή, είμαστε υποχρεωμένοι να τους δηλώνουμε ότι θα είμαστε εκεί και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που βασανίζουν το παιδί. Και αν αποφασίσουν ότι το θέλουν, να δίνουμε πάντα χρόνο για τον αποχαιρετισμό. Και μπορεί να έχουμε ακούσει όλοι μας κουβέντες γονέων που να λένε ότι γιατρέ, θέλω να τον κοιμήσετε νωρίς, να μην καταλάβει τίποτα, να μην φοβηθεί, να μην υποφέρει. Ωστόσο, υπάρχει το ηθικό ζήτημα αν αυτή η κουβέντα των γονέων είναι ανάγκη της οικογένειας για φαρμακευτική καταστολή ή τελικά δική μας ανάγκη των επαγγελματιών υγείας, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε το χρόνο για συζήτηση με τις οικογένειες, είτε γιατί δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορεί να υπάρξουν συμπτώματα τα οποία να μην μπορέσουμε να ανακουφίσουμε επαρκώς. Και εφόσον μιλάμε για ανακουφιστική φροντίδα και εφόσον μιλάμε για ολιστική προσέγγιση, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η φαρμακευτική καταστολή τελικού σταδίου δεν ανακουφίζει τον ψυχικό και πνευματικό πόνο του ασθενή μας. Και ας προχωρήσουμε στην ανορεξία, όπου η Αμερικάνικη Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας ορίζει την ανορεξία, την καχεξία, ως ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μείωση της όρεξης, απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας, που οδηγεί σε κόπωση, λειτουργική έκπτωση, αυξημένη τοξικότητα στη θεραπεία, φτωχή ποιότητα ζωής και μειωμένη επιβίωση. Και ναι, προκύπτει από μειωμένη πρόσβαση τροφής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, όπως φαίνεται και από την πυραμίδα. Υπάρχουν πολλές ορμονικές διαταραχές και μεταβολικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον όγκο και στον ξενιστή, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει συνολικά τα συστήματα και να οδηγεί τον ασθενή στην καχυξία και στην ανορεξία και τελικά στην καχυξία. Η αξιολόγηση της καχυξίας στα παιδιά είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με τους ενήλικες, γιατί δεν υπάρχουν σταθμισμένες κλίμακες και γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές ανάλογα με την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο. Ενώ επίσης υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου και οι θεραπείες τους που οδηγούν τα παιδιά να είναι πιο επιρρεπείς στην δυστρεψία σε σχέση με άλλους, όπως για παράδειγμα τον ευρωβλάστημα σταδίου 4. Ενώ είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αξιολόγηση της θρέψης περνά μέσα από τους γονείς, για τους οποίους η σύντηση έχει συμβολική και υπαρξιακή σημασία και είναι συνδεδεμένη με τη γονεϊκή φροντίδα. Και η ένδειξη βελτίωσης της όρεξης είναι ένδειξη οργανικής βελτίωσης, ενώ η ύπαρξη της ανορεξίας και τελικά της καχεξίας ένδειξη επιδείνωσης και σύμπτωμα που συνδέεται με το τελικό στάδιο της νόσου. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε? Συστατικές παρεμβάσεις είναι τα υπερθερμιδικά συμπληρώματα διατροφής, η εταιρική σύντηση σε παιδιά μας που έχουν χάσει την δυνατότητα κατάπωσης, είτε μέσω της χορήγησης της τροφής του από τον γαστρικό, είτε μέσω της διαδρεμικής γαστροστομίας, η οποία καλό είναι να μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης νωρίτερα και όχι στο τελικό στάδιο των ασθενών μας, καθώς και η παρεντερική σύντηση, η οποία επίσης δεν έχει ένδειξη για το τελικό στάδιο. Ενώ στις φαρμακευτικές παρεμβάσεις και όσο αφορά τα ρεξιογόνα, δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία χρήσης τους στα παιδιά, αλλά από τα στεροειδή έχουμε δει ότι μικρές δόσεις κορτιζόνης και βραχεία σχήματα μπορούν να βελτιώσουν την όρεξη του ασθενή, χωρίς να αλλάζουν την πορεία της νόσου. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε στους γονείς να κάνουν μικρά και συχνά γεύματα, τα οποία είναι εύκολα στη μάσηση, έτσι ώστε να μην κουράζουν επιπλέον και να μην προκαλούν και κόπωση στον ασθενή μας.
να σας δίνουμε τα αγαπημένα φαγητά και να χρησιμοποιούμε ακόμα και τα junk food που έχουν περισσότερες θερμίδες. Πολύ σημαντικό όμως είναι να συζητάμε με τους γονείς για τις ανησυχίες τους γύρω από την ανορεξία, έτσι να αποφεύγονται τα παράπονα που γίνονται προς το παιδί που δεν τρώει και η πίεση να φάει σε ένα παιδί που παρουσιάζει ανορεξία και καχυξία τελικού σταδίου. Δεν ξέρω πώς ακριβώς πρέπει να μεταφράσουμε το αγγλικό fatigue, αν είναι κόπωση, εξασθένηση, είναι κάτι παραπάνω από κούραση. Είναι αυτό το δυσάρεστο υποκειμενικό και επίμονο αίσθημα που έχουν οι άρρωστοι με καρκίνο, βιολογικής, συναισθηματικής και νοητικής εξάντλησης. Είναι από τα πιο συχνά και βασανιστικά συμπτώματα, είναι από αυτά που υποτιμούμε ή δεν έχουμε όπλα να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και σχετίζεται με όλα τα άλλα συμπτώματα που αναφέραμε πριν, τον πόνο, τη δύσπνοια, την ανορεξία. Δεν έχει μόνο σωματική διάσταση, μπορεί να είναι αδυναμία φυσικής δραστηριότητας, οργανική δηλαδή, μπορεί να είναι αδυναμία συγκέντρωσης και επικοινωνίας, μπορεί να είναι συναισθηματική κόπωση με λύπη, κατάθλιψη και απόσυρση συναισθηματική. Επομένως, δεν είναι μόνο μια αξιολόγηση σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10. Υπάρχει αυτή η πιο σύνθετη κλίμακα, η ΦΑΣ, με ερωτήσεις που αφορούν και το σωματικό και το γνωσιακό και πνευματικό κομμάτι, οπότε βγαίνει ένα πιο αξιόπιστο σκορ. Στην αντιμετώπιση της κόπωσης, εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα υποκείμενα αίτια ή τα άλλα συμπτώματα που ενδεχομένως επιδεινώνουν την κόπωση, να έχουμε φτιάξει με τους γονείς ένα πλάνο για εξοικονόμηση ενέργειας με διατήρηση όμως όσο είναι δυνατόν της καθημερινής δραστηριότητας και τη χαρά του παιδιού για όσο καιρό, για όση ώρα δεν είναι κουρασμένο και πολύ σημαντικό η αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου για τις οποίες ακούσαμε πολλά το πρωί και η εξασφάλιση ενός καλού ύπνου. Και πέρα από τα φάρμακα που δίνουμε για την αντιμετώπιση στα συμπτώματα και οι παιδίατροι ογκολόγοι τα ξέρουμε καλά, πέρα και πριν από τα φάρμακα σημασία έχουν απλές αρχές φροντίδας, η φροντίδα του σώματος, η φροντίδα του περιβάλλοντος, η επικοινωνία, που η επικοινωνία σημαίνει μιλώ πολύ και όπου χρειάζονται, σημαίνει και σιωπώ πολύ και όπου με χρειάζονται. Χώρος να έχει το παιδί, είτε είναι στο νοσοκομείο, είτε στο σπίτι, κοντά του αγαπημένους και φίλους, και αποφυγή οποιασδήποτε παρεμβατικής τεχνικής, τις συχνές εργαστηριακές εξετάσεις, συχνές απεικονιστικές εξετάσεις. Και βέβαια, πέρα από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, η στήριξη και η προετοιμασία της οικογένειας για αυτό που πρόκειται να έρθει, είναι ίσως η πιο σημαντική. Για τη συνοδεία του παιδιού και της οικογένειάς σου δεν θα πούμε πολλά, γιατί θα ακολουθήσει η συνάδελφος Μαρία Ικαρβούνα που θα μιλήσει αναλυτικά για αυτό. Απλά να πούμε ότι στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα στοχεύουμε σε μία όσο το δυνατόν φυσιολογική ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια για το παιδί. Ενισχύουμε το γονεϊκό ρόλο, με εκπαίδευση των γονέων και την καθοδήγησή τους έτσι ώστε να μπορούν να φροντίσουν το παιδί τους ικανοποιητικά. Και στη φροντίδα μας ενσωματώνουμε και ενισχύουμε το ρόλο και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλον, έτσι ώστε να στηρίξει την οικογένεια σε όλη την πορεία του χρόνου νοσήματος. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και οι προκλήσεις παρέχοντας παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι? Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια και θα πω ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ενημερώνουμε με ειλικρίνεια και σαφήνεια τους γονείς για τις επιλογές φροντίδας που μπορούν να υπάρχουν. Και ερχόμαστε τελικά αντιμέτωποι με το φτωχό νομικό πλαίσιο στη χώρα μας, όπου μπορεί να είναι επιθυμία, για παράδειγμα, των γονέων να μην τραχιοστομηθεί το παιδί τους ή να μην γίνει επιπλέον προσπάθεια ανάνυψης, ένα επεισόδιο ανακοπής, αλλά όταν βρισκόμαστε στο νοσοκομείο, επαγγελματίας υγείας σε εφημερία, να μην έχει το νομικό πλαίσιο που να μπορεί να υποστηρίξει την επιθυμία αυτή των γονέων, ακόμα και αν υπάρχει γραπτός και υπογεγραμμένο. Έχουμε αδυναμία χορήγησης φαρμάκων ενδοφλεβίων στο σπίτι. Υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στα οπιοειδή και γενικότερα σε φάρμακα στο σπίτι. Δυσκολίες στα ταχογράφηση των οπιοειδών στη χώρα μας και μετά τον νόμο που βγήκε με την δυνατότητα συνταγογράφησης από τους παιδιάτρους μορφήνης από το στόμα 90 μίλιγκραμ.
Υπάρχουν δυσκολίες στα οράφης απαραίτητου εξοπλισμού. Εξοπλισμού όπως συμπυκνωτής οξυγόνου, νεφελοποιητές, που είναι απαραίτητα για εμάς τους επαγγελματίες υγείας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμπτώματα που προκύπτουν. Και όλα αυτά επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος στις οικογένειες. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός επαγγελματιών υγείας που είναι εξειδικευμένοι στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα. Και περιορισμένες δομές στη χώρα μας. Δεν υπάρχουν ξενώνες, δεν υπάρχουν κέντρα ημέρας και όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην ανακούφιση των φροντιστών και στην ξεκούρασή τους, δίνοντας έτσι δυνατότητα πιο ποιοτικής φροντίδας του παιδιού στο σπίτι. Διαχειριζόμαστε στο σπίτι σπάνια νοσήματα με περιορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές και έχουμε ταυτόχρονα δυσκολία πρόσβασης στον αιματολογικό έλεγχο, στις απεικονιστικές εξετάσεις, ενώ η συνεργασία με υποειδικότητες είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με το νοσοκομείο. Και στη Μέρημνα, στη μοναδική υπηρεσία παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας που υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, σεβόμενοι τα διεθνή πρότυπα, δίνουμε 24 ώρες διαθεσιμότητα, 365 μέρες το χρόνο, με περιορισμένο όμως προσωπικό, 2 γιατροί, 2 νοσηλευτές, 1 ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός, που βιώνουμε συχνές απώλειες και το βάρος είναι μεγάλο για των επαγγελματιών υγείας και η συναισθηματική μας φόρτιση, ξεπερνώντας μερικές φορές και τα όρια μας. Και τι μας δυσκολεύει στο νοσοκομείο? Στο νοσοκομείο δεν έχουμε μία υπηρεσία παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας, μία ομάδα παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στα παιδιατρικά μας νοσοκομεία. Είναι κάτι που καλούμαστε για τα παιδιά με καρκίνο να κάνουμε η ομάδα της παιδιατρικής ογκολογίας, που τουλάχιστον είναι διεπιστημονική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με τη βοήθεια μερικές φορές και άλλων ειδικοτήτων, όπως οι αναισθησιολόγοι στον πόνο. Αυτό έχει πρώτα-πρώτα μια μεγάλη ψυχολογική δυσκολία. Είμαστε οι γιατροί, οι νοσηλευτές των παιδιών και έχουμε μάθει να τρέχουμε. Να δίνουμε φάρμακα, να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, να προλαμβάνουμε ανεπιθύμητες ενέργειες, να προλαμβάνουμε τοξικότητες, να σώσουμε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε κάποια φάση αυτής της δουλειάς να αλλάξουμε αυτούς τους ρυθμούς. Να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, να αλλάξουμε τους στόχους μας και να κάνουμε ό,τι κάνουμε με σκοπό όχι την ίαση αλλά την ανακούφιση. Μέχρι να κάνουμε αυτό το κλικ στο μυαλό μας και στους ρυθμούς μας, ίσως κάνουμε λάθη. Και αυτό φαίνεται και από τις μελέτες. Στο νοσοκομείο έχουμε όλα τα φάρμακα διαθέσιμα από όλους τις οδούς χορήγησης. Παρ' όλα αυτά, οι μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς που πεθαίνουν στο νοσοκομείο μπορεί να πεθαίνουν με περισσότερο πόνο. Γιατί δεν επικοινωνούμε αρκετά τον πόνο. Δεν συζητάμε αρκετά για αυτό που πρόκειται να έρθει πριν έρθει και δεν το οργανώνουμε όπως πρέπει. Και σε αυτή τη φορά, στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε, μπορεί να κάνουμε πάρα πολλά. Η Νατάσα δυσκολεύεται στο σπίτι να στείλει τους αρρώστους της για εργαστηριακές εξετάσεις. Εμείς δυσκολευόμαστε να σταματήσουμε προς το τέλος της ζωής να κάνουμε μια γενική αίματος κάθε μέρα. Και το άλλο θέμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τα πολλά και καινούργια φάρμακα, είναι ότι πολλοί αρρωστοί μας παίρνουν χημειοθεραπεία ή κάνουν ανακουφιστική ακτινοθεραπεία μέχρι πολύ κοντά στο τέλος της ζωής. Μπορεί και μέχρι την τελευταία εβδομάδα της ζωής. Δίνουμε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία για να ανακουφίσουμε λίγο ακόμα ένα σύμπτωμα. Ενδεχομένως όμως προκαλούμε νέες παρενέργειες που προκαλούν νέα συμπτώματα και ίσως στο νοσοκομείο να αξιοποιούμε λιγότερο και τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, παρά την έλλειψη εκπαίδευσης, την έλλειψη δομών, για κάποιους από εμάς είναι κομμάτι της δουλειάς μας η ανακουφιστική φροντίδα, για κάποιους άλλους είναι η αποκλειστική δουλειά τους και πρέπει να την κάνουμε καλά. Η ιστορία της ζωής ενός παιδιού με καρκίνο και της οικογένειάς του είναι μία από την αρχή μέχρι το τέλος και μέσα σε αυτή τη μία ιστορία, σε αυτή τη διαδρομή, χωρούν και η θεραπευτική προσέγγιση και η ανακουφιστική προσέγγιση από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως λέει πολύ όμορφα αυτό το διάγραμμα για την ανακουφιστική φροντίδα, με διαφορετικά μείγματα θεραπευτικών ή ανακουφιστικών παρεμβάσεων ανάλογα με τη φάση της ασθένειας. Ο στόχος είναι
να είναι το παιδί και η οικογένειά του καλά, να έχουν ελπίδα, μπορεί να είναι ελπίδα για ίαση αυτή, αλλά μπορεί να είναι και ελπίδα για ποιότητα ζωής στο τέλος, και να βρίσκουν έναν τρόπο να νοηματοδοτούν όλη αυτή τη διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ειδικά στη δύσκολη περίοδο του τελικού σταδίου, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε έναν ανασχεδιασμό με βάση τα νέα δεδομένα και τις νέες ανάγκες που μπορούν να προκύπτουν και τις ελπίδες που μπορούν να δημιουργούνται στην οικογένεια και στο παιδί. Είναι πολύ σημαντικό στον ανασχεδιασμό αυτό να συμμετέχει ο ασθενής μας, εάν και εφόσον είναι εφικτό, και η οικογένεια, και να κάνουμε και εμείς σταθερά και ψύχρεμα βήματα και ψύχρεμες παρεμβάσεις, αξιολογώντας κάθε φορά το κόστος και το όφελος και να επανασχεδιάζουμε και πάλι όπου χρειάζεται. Η αλήθεια είναι ότι κάποια συμπτώματα είναι βασανιστικά και χρειάζεται να είμαστε γρήγοροι στις παρεμβάσεις μας, ωστόσο το τελικό στάδιο δεν αποτελεί ιατρικό επείγον. Και εκεί υποχρεούμαστε να είμαστε ήρεμοι και να είμαστε ψύχρεμοι, να κάνουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζεται για να μπορούμε να σταθούμε με αξιοπρέπεια και εμείς δίπλα στην οικογένεια που χάνει το παιδί της και δίπλα στον ασθενή μας. Χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί, να επικοινωνούμε με ειλικρίνεια, να αναγνωρίζουμε πρώτα απ' όλα τις δικές μας δυσκολίες, και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πουθενά αλλού με μεγαλύτερη ασφάλεια παρά μόνο μέσα στη δική μας την ομάδα. Και αφού δεν έχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, θα αυτοσχεδιάζουμε, θα ψάχνουμε τις συνεργασίες όπου μπορούμε να τις βρούμε μέσα στην ομάδα μας ή και εκτός της ομάδας μας. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τη Μέριμνα, και τον τελευταίο χρόνο συνεργαστήκαμε και λίγο παραπάνω από το να παραπέμπουμε ένα παιδί στο σπίτι. Είχαμε τη βοήθεια της ομάδας της Μέριμνα συμβουλευτικά στο νοσοκομείο σε δύσκολες περιπτώσεις, και αυτό μας ανακούφισε πολύ, μας έδωσε μια πιο ψύχρεμη, πιο απ' έξω ματιά για τον ασθενή μας. Και από την άλλη πάλι... Για μας είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει ανοιχτή η πόρτα του νοσοκομείου και όταν έχουμε συμπτώματα τα οποία θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε επαρκώς στο σπίτι, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νοσοκομείο. Ενώ αυτή είναι η δική μας ασφάλεια ως επαγγελματίες υγείας, δίνεται ωστόσο και ασφάλεια στους γονείς, αν έχουν επιλέξει το σπίτι, αλλά τελικά η επιθυμία τους αυτή αλλάζει, να γνωρίζουν ότι η πόρτα του νοσοκομείου παραμένει ανοιχτή και να δίνεται αυτή η συνέχεια στη φροντίδα και να μην αισθάνονται ότι παραμελούνται. Μας μίλησε η κυρία Παπαδάτου νωρίτερα για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την οργάνωση ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Ελπίζουμε ότι θα φέρει αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο δουλειάς, και ίσως θα έχουμε αναγνωρισμένη την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα ως παιδιατρική εξειδίκευση. Τελειώνοντας, να σας πούμε ότι είμαστε σήμερα εδώ για αυτό το σκίτσο. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει διχασμός. Όταν βλέπουμε τις πόρτες 2, είναι κλειστές, θεραπευτική ή ανακουφιστική. Όταν βλέπουμε και τις 2 εκδοχές και τις 2 παρεμβάσεις, η πόρτα ανοίγει κυρίως για τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους, αλλά νομίζω και για μας. Γιατί όταν μιλούμε για παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα, η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές για παιδιά με σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα αποτελεί δικαίωμά τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε μια ελεύθερη μετάφραση, να πούμε ότι τα παιδιά αυτά αξίζουν για αυτό που είναι και αξίζουν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Και θα είμαστε εκεί όχι μόνο για να τα ανακουφίσουμε, αλλά για να τα βοηθήσουμε να ζήσουν μέχρι να πεθάνουν. Και να μην ξεχνάμε ότι αναμνήσεις από αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας στο τελικό στάδιο της αρρώστιας του παιδιού διευκολύνουν την προσαρμογή της οικογένειας στην απώλειά του. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή. Σας ευχαριστούμε και τις δύο για μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Θα ανοίξω εδώ το έδαφος, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, αλλά όσο ετοιμάζετε την ερώτησή σας, θέλω να ρωτήσω εσάς πού θα βάζατε την προτεραιότητα, αν ξεκινούσαμε από το να δημιουργήσουμε πολλές να αναπτύξουμε την ανακουφιστική παιδιατρική στη χώρα μας, πού θα βάζατε τις δύο μεγαλύτερες προτεραιότητες, από πού θα ξεκινούσατε, όχι προτεραιότητες, από πού θα ξεκινούσατε. Πολλά που όχι, δεν θέλω να τα ακούσω όλα.
τα δύο πιο σημαντικά για να θεσπιστεί, για να εξαπλωθεί και για να ενταχθεί μέσα σε ένα σύστημα υγείας η παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα. Αυτό που λέτε, η ένταξη, τουλάχιστον από την πλευρά μου, η ένταξη στο Εθνικό Σύστημα, Υγείας, δημιουργία κέντρων ημέρας και δομών... Ωραία. Άρα, θα ξεκινούσα από κέντρα ημέρας και δομές... τι δομές? Μέσα στο νοσοκομείο, πήγα να πω. Μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, μέσα στο νοσοκομείο να υπάρχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας. Ναι. Και να υπάρχουν και κέντρα εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας. Τα παιδιατρικής. Ναι. Εσύ, Εγώ Ελένη. Δεν ξέρω αν είναι πολυτέλεια. Θα ξεκινούσα λίγο πιο πριν. Το ένα είναι στην ευαισθητοποίηση. Ναι. Δεν νομίζω ότι πολλοί κόσμος ξέρει ακριβώς τι είναι ανακουφιστική φροντίδα. Και το άλλο, ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι δεν νομίζω ότι πολλοί επαγγελματίες υγείας ξέρουν τι είναι ανακουφιστική φροντίδα, πώς μπορούν να την παρέχουν ή που μπορούν να τις αναζητήσουν. Εγώ, εντάξει, έχω μεγαλώσει λίγο, αλλά δεν νομίζω ότι διδάσκεται, ας πούμε, καν στην ιατρική σχολή. Στην νοσηλευτική ξέρω ότι υπάρχει μάθημα, ξέρω ότι υπάρχει μεταπτυχιακό. Νομίζω ότι αν έχουμε αυτό, θα αναζητήσουμε τις λύσεις. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικές οι ομάδες των νοσοκομείων. Βέβαια. Ναι. Ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Παρά πολύ εμπεριστατωμένη και πολύ συγκινητική και πολύ βαριά η εισηγήση σας. Πρώτα, αναγνωρίζουμε όλοι ότι για να αντιμετωπίσουμε κάτι, πρέπει να το αποτυπώνουμε σαν πρόβλημα. Στην ερώτηση που κάνατε, θα έλεγα ότι πρέπει να ξέρουμε και εμείς και η πολιτεία πόσα παιδιά χάνουμε το χρόνο. Ξέρουμε περίπου. Πόσα παιδιά φτάνουν σε αυτή τη φάση των αυξημένων αναγκών και ή την ξεπερνούν ή χάνονται. Άρα, αυτό πρέπει να αποτυπωθεί επίσημα. Έτσι. Να έχουμε στοιχεία, όχι να εικάζουμε με βάση τις άλλες χώρες. Δεύτερον, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και το ιατρικό και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, να δώσουμε κίνητρα σε επαγγελματίες υγείας να ασχοληθούν με το βαρύ αυτό αντικείμενο. Χρειάζονται κίνητρα οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά. Και το τελευταίο, πριν φτάσω στην οργάνωση μονάδων υγείας εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χρειάζεται και μία εκπαίδευση. Το πρώτο είναι. Είναι το πρώτο. Ναι, αλλά κοιτάξτε, για να έρθει ο άλλος να εκπαιδευτεί, πρέπει να το θέλει. Για να το θέλει, πάνε πει ότι πρέπει να του τραβήξεις το ενδιαφέρον. Για να του τραβήξεις το ενδιαφέρον, πάνε πει ότι πρέπει να του δώσεις κίνητρα. Δεν θα θέλει ο καθένας να κάνει αυτή την τόσο δύσκολη δουλειά, για την οποία θα έχει και περιορισμένο χρόνο προσφοράς υπηρεσίας. Δεν μπορείς να δουλεύεις αενάως σε αυτό το αντικείμενο. Κάποια στιγμή στα 10, 15 χρόνια, 20, το πολύ, θα πρέπει να σταματήσεις. Δεν είναι έτσι. Δεν και είναι έτσι. Για όσους δουλεύουν και διεθνώς στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα, είναι ένας χώρος από τον οποίο τροφοδοτούνται και συνεχίζουν και ανοίγουν διαρκώς πόρτες και πολλαπλασιάζουν. Δεν είναι ένας χώρος που πρέπει να τον βλέπουμε. Χρειάζεται και νέο αίμα όμως. Και... Άλλο αυτό. Το νέο αίμα σημαίνει πόρτες για εκπαίδευση, πόρτες για πλαίσια για να υπάρχει εκπαίδευση. Νομίζω αυτό που είπε πάρα πολύ σωστά στην αρχή, δεν θυμάμαι πια από τις δυο σας. Δεν έχει σημασία. Ναι, ακριβώς, γιατί μία συμπληρώνει την άλλη. Είναι το ότι πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, γιατί η εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι να κάνω ένα σεμινάριο, ούτε 100, ούτε 200 ώρες. Σημαίνει να κάτσω, να το σπουδάσω, να εκπαιδευτώ, να έχω καθοδήγηση, να έχω εποπτεία, ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω μέσα στον χώρο. Μα κυρία Παπαδάτου, κάθε εκπαίδευση γίνεται στα πλαίσια ενός πλαισίου. Ακόμα άρα, δεν, ναι, το δεν πλαίσιο έχουμε... είναι το νούμερο ένα. Αυτό. Κυρία Πολυχρονοπούλου. Κυρία Πολυχρονοπούλου. Μόνο να προσθέσω λίγο κάτι στην αφού του κυρία Πολυχρονοπούλου. Έχουν γίνει μελέτες και καταγραφή για τις ανάγκες παροχής παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα. Από τη μελέτη αυτή ξεκίνησε τελικά και το σχέδιο δράσης για το οποίο σας ανέφερε η κυρία Παπαδάτου πριν.
Προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνει πριν την ένταξη. Νομίζω ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε παράλληλα. Μπορούμε να το πετύχουμε και έτσι. Και ναι, υπάρχει η προσωπική μας κούραση ως επαγγελματίες υγείας. Δεν θα το κρύψω αυτό. Μπορούμε όμως να υπάρχουν εναλλαγές, να μην είμαστε πρώτης γραμμής. Και η εμπειρία μας να χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του υπόλοιπου προσωπικού και να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή. Έτσι. Είναι μάχημος και μετά άλλη κούραση έχει ο γιατρός, άλλη ο νοσηλευτής, άλλη ο ψυχολόγος. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας και θα σας πω ότι είναι δουλειά ομάδας. Ναι. Όλοι κουραζόμαστε, ο καθένας από τον δικό του χώρο. Σίγουρα. Και το άλλο είναι ότι όταν μιλάμε για διεπιστημονική ομάδα, η ίδια η διεπιστημονική ομάδα πρέπει να επεξεργάζεται όλο αυτό το φόρτο τον οποίο μπορεί να φέρνει όταν ζορίζεται με το θάνατο. Απ' την άλλη, παίρνει και χαρές, οι οποίες είναι τεράστιες. Η ανακουφιστική σε κάνει να έρθεις πιο κοντά στο νόημα της ζωής, στην αξία της ζωής, στο να θέλεις να βοηθήσεις και αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις οικογένειες, να κρατήσουν κάτι μέσα σε αυτή την τραγωδία, το ότι χάνουν το παιδί τους, αλλά κάτι θετικό και συμβάλλει σε αυτό. Και αυτός είναι ο στόχος της ανακουφιστικής. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Μπράβο. Ότι επειδή τα προγράμματα αυτά, τα ανακουφιστικά και οι παρεμβάσεις αυτές ξεκινούν από ήδη έτοιμες οδηγίες και εμπειρίες ανθρώπων που είναι, έχουν εξοικειωθεί με το θάνατο, στα παιδιά πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια σε αυτή την ομάδα να συμμετέχουν οι γονείς. Διότι ένα παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανακουφιστεί, παρά μόνο από το χαμόγελο της μάνας και από τη συμπαράσταση της μάνας δίπλα και από την άρση πιθανών, αλλά πολύ φυσικών, αντιδράσεων αντιπαιδαγωγικών. Από εκεί και ύστερα, αυτό χρειάζεται μία μεγάλη ετοιμασία τόσο της εκπαιδευτικής ομάδας γενικότερα και μεγάλη προετοιμασία και της μάνας. Αλλά η μάνα και ο πατέρας, η οικογένεια και το σπιτάκι, το δωματιάκι, το μικρό-μικρό μέρος που το παιδί είχε τα παιχνιδάκια του, είχε τις φωτογραφιούλες του, είχε οτιδήποτε, δεν μπορεί να τις αποκαταστήσει, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, ούτε το πολυτελέστερο νοσοκομείο του κόσμου. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και να το έχουμε στο σπίτι του με μια μάνα και ένα βοηθό δίπλα από μας, που θα τονώναμε αυτόν τον συντονισμό του αποχαιρετισμού με έναν ηπιότερο τρόπο, θα ήταν η μεγαλύτερη προσφορά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για το σχόλιο. Γι' αυτό λέμε ότι η ανακουφιστική φροντίδα ξεκινάει την ημέρα 0 της διάγνωσης, ώστε να γνωρίσει το προσωπικό. Ούτως ώστε το παιδάκι να έχει γνωρίσει το προσωπικό, το οποίο θα βοηθήσει τη μητέρα και τον πατέρα, αν θα φτάσει στο τελικό στάδιο. Γιατί η ανακουφιστική φροντίδα δεν προσφέρουμε μόνο στο παιδί του τελικού σταδίου, προσφέρουμε και στα άλλα παιδιά. Ευχαριστούμε, κύριε Βαβρουτσή, για το σχόλιο. Θέλετε να κάνετε κι εσείς για να κλείσουμε. Απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι στόχος μας δεν είναι η παραμονή των παιδιών στο σπίτι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δομές κατοίκων φροντίδας, με τη στήριξη φυσικά εξειδικευμένου προσωπικού, γιατί οι γονείς δεν μπορούν από μόνοι τους να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους και να διαχειριστούν τα συμπτώματα τα οποία και όλα τα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν στην πορεία μιας απειλητικής για τη ζωή ασθένειας και ειδικά τα συμπτώματα του τελικού σταδίου. Και ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και γι' αυτό μαχόμαστε κι εμείς. Παραπομπή να γίνεται νωρίς, ώστε να μπορούμε και εμείς ως επαγγελματίες της ανακουφιστικής φροντίδας να δημιουργούμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης.
σε συνεργασία για να δημιουργείται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης με τις οικογένειες και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και να μας εμπιστεύονται καλύτερα τα συμπτώματα. Και καμιά επιλογή δεν είναι μονόδρομος, δεν είναι έτσι, το ένα ή το άλλο. Μπορεί να είναι και τα δύο για διαστήματα. Και τα δύο για διαστήματα και οι γονείς αλλάζουν γνώμη. Mm-hmm. Και τα παιδιά μπορεί να και αλλάξουν γνώμη, γιατί και αυτά έχουν ένα λόγο. Απλώς πρέπει να ξέρουμε να τα ακούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και τις δύο πάρα πολύ. Ήταν πολύ πλούσια η παρουσίασή σας.